Welcome to my Greek diary. In today's video, we will all do a listening exercise with three activities. Listen as many times as you need so you can do the first one, which is to fill the gaps. Then you will try to identify all the verbs. And by the end, I challenge you to answer the 12 questions regarding to Peter or Petros. Good luck! Ο Πέτρος είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Νέα Υόρκη. Όμως τώρα ζει στην Ελλάδα, στην Πάτρα, επειδή είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα που την λένε Δήμητρα. Έχουν δύο αγόρια. Ο Πέτρος είναι δικηγόρος και δουλεύει σε μία διεθνή εταιρεία. Για αυτό το λόγο, μερικές φορές ταξιδεύει στο εξωτερικό. Όταν δεν είναι στο εξωτερικό, πάντα πριν την δουλειά τρέχει μισή ώρα και μαγειρεύει το πρωινό για την οικογένειά του. Επίσης, κάθε Παρασκευή το βράδυ πηγαίνει με την γυναίκα του σε ένα εστιατόριο. Αργότερα χορεύουν στα μπουζούκια ως αργά. Τα Σάββατα το πρωί κολυμπάει με τα παιδιά του για μία ώρα σε μία πισίνα. Μετά ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ. Όταν φτάνουν στο σπίτι, η Δήμητρα μαγειρεύει το μεσημεριανό και τραγουδάει ελληνικά τραγούδια. Είναι πάντα χαρούμενη όταν τραγουδάει. Κάθε Κυριακή πάνε μαζί έξω για φαγητό με τους γονείς της Δήμητρας. Τα αγόρια αγαπάνε πάρα πολύ τους παππούδες τους και τους γονείς τους. Η οικογένεια του Πέτρου είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε να δούμε. Ένα. Από πού είναι ο Πέτρος? 2. Γιατί μένει στην Ελλάδα? Πού ακριβώς μένει? 3. Πώς λένε την γυναίκα του? 4. Έχουν παιδιά? Και αν ναι, πόσα? 5. Γιατί ταξιδεύει στο εξωτερικό? 6. Όταν δεν ταξιδεύει, τι κάνει πριν τη δουλειά? 7. Τι κάνει τις Παρασκευές το βράδυ? 8. Τι κάνει κάθε Σάββατο το πρωί? 9. Τι κάνει η Δήμητρα όταν η οικογένειά της φτάνει στο σπίτι? 10. Πότε είναι χαρούμενη η Δήμητρα? 11. Τι κάνουν όλοι μαζί τις Κυριακές?
12. Ποιους αγαπάνε τα αγόρια? Try to write down the answers in the comments below. Και τώρα το λεξικό του βίντεο. And don't forget to subscribe to my channel.